Το 1975 η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο μικρό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Ιδρυτής του και εμπνευστής του, ο Παύλος Βρέλης, ένας γλύπτης και καθηγητής καλών τεχνών από τα Γιάννενα, που με προσωπική δουλειά και πόρους έφτιαξε ένα μικρό μουσείο στο χωριό Μουζακέι. Με θέματα που αντλούσε από την ελληνική ιστορία, γρήγορα απέκτησε μεγάλη φήμη και όσοι περνούσαν από την περιοχή ήθελαν να δουν από κοντά τα κέρινα ομοιώματα του Βρέλη, κάνοντάς τον γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σύντομα, η δουλειά του δεν μπορούσε να χωρέσει σε εκείνο το μικρό μουσείο και το 1995, σε ηλικία 60 χρονών, ξεκινά από το μηδέν αυτό που αποτέλεσε το έργο της ζωής του, το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλος Βρέλης. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν κάποια διαφορετική αισθητηριακή αντίληψη στο πώς κάποια πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Ο πατέρας, για παράδειγμα, είχε αποσπαστεί στο Πανεπιστήμιο Αννίνων από το 1971 μέχρι το 1977, διδάσκοντας σύγχρονα ρεύματα τέχνης. Εκεί, για να το πω με λύχεια, είχε κάποια διένεξη με κάποιους συναδέλφους καθηγητές του για το ίδιο ιστορία. Θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να βιώνεται και όχι απλά να παπαγαλίζεται, να γράφεται ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, στο χωριό Μουζακέι αρχικά δημιούργησε μια πρώτη πειραματική σύνθεση, το κρυφό σχολείο, ώστε να κάνει τον επισκέπτη υποκείμενο του χώρου του, άρα και υποκείμενο της ιστορίας που αναπαριστούσε. Αυτή η προσπάθεια αποδόθηκε, αγκαλιάστηκε από πάρα πολύ κόσμο και έτσι σιγά σιγά μεγεθύνθηκε και έγινε το πρώτο μουσείο προεπαναστατικής ιστορίας στο Μουζακέως. Μετά από χρόνια αγόρασε αυτήν εδώ τη γη στον Πιζάνι των Ιωαννίνων το 1983, διαμόρφωσε ένα τελείως διαφορετικό κτηριακό συγκρότημα, το οποίο επέλεξε ο ίδιος, και έδωσε μάλιστα και τη μορφή του, που είναι αστική, φρουριαρχή, εκτεκνική της ενδοχώρας της Ηπείρου κατά το 18ο αιώνα. Ο χώρος εδώ πέρα ήταν απλά ένα κομμάτι γης που είχε ασφάκες, πουρνάρια και τίποτα παραπάνω. Με τη βοήθεια παλιών μαθητών και φίλων προσπάθησε να οργανώσει το χώρο σε διάφορες δομικές μονάδες, χάραξε δρόμους, έφτιασε πλατείες, έδωσε και τη μορφή αυτή στο κτίριο που είπαμε, και στο εσωτερικό του χώρου τώρα δούλεψε ο ίδιος ακατάπαυστα για πάνω από 12 χρόνια, μεταμορφώνοντας όλο το εσωτερικό του χώρου προκειμένου να είναι όσο πιο κοντά στις ιστορικές συνθήκες τις οποίες απεικονίζει. Μάλλον θα καταλάβετε για ποιο πρόσωπα μιλάμε. Είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο άνθρωπος που άρχισε και τέλειωσε την επανάσταση του 1921, και πίσω του ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο παραλληλισμός εδώ είναι δύο έξοχοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεισφέραν σε δύο διαφορετικά πεδία μάχης. Στεριά, Κολοκοτρώνης, θάλασσα, Κανάρης. Το θέμα είναι όμως οι μορφές που απεικονίζεις. Ποιο συναισθηματικό βάθος έχουν? Σε ποιες χρονικές περιόδους πραγματικά ορίζεις ότι πρέπει να αποδοθούν ορισμένα συναισθήματα και σε ποιες όχι? Ή σε τελική ανάλυση, οι συνθέσεις τις οποίες βλέπουμε μέσα, για ποιο λόγο είναι αυτές και δεν είναι κάποιες άλλες? Για ποιο λόγο, ας πούμε, διαλέγει τον Κολοκοτρώνη και μάλιστα δύο φορές και όχι την Μπουμπουλίνα? Πιθανώς γιατί με τον Κολοκοτρώνη, τον άνθρωπο που ίσως άρχισε και τέλειωσε την επανάσταση του 1921, μπορεί να τον δείξει και στη στιγμή της δόξας του, τη στιγμή που σκέφτεται, οργανώνει και μάχεται, και τη στιγμή που πραγματικά τον βλέπουμε σε μια από τις πιο πικρές στιγμές που χαρίζει η Ελλάδα στα παιδιά της. Να είναι φυλακισμένος, με βαρύ κατηγορητήριο και μια δική παροδία από πίσω του. Όταν
όταν ήμασταν παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά δεν χάρηκα και τον πατέρα μου πάρα πολύ. Συνέχεια δούλευε, συνέχεια εξασκόνταν. Γιατί όπως πίστευε και οι κλήτες και οι ζωγράφοι, έπρεπε πάντα να βρίσκονται σε συνεχή άσκηση. Τον έχω δει να πιάνει και να μεταπλάθει ένα πρόσωπο ενός αδιάφορου του Καρβανού, αν θυμάμαι, και να το κάνει την προτομή του Μευριώνη σε λιγότερο από μία ώρα και κάτι. Είχε εκπληκτική τεχνική ευχέρεια. Και ο Μιχάλης Τόμπρος που τον είχε καθηγητή στην Αυτοσχολή Ικανοτεχνών, τον είχε κατονομάσει ως τον καλύτερο πορτρετίστα μαθητή που είχε.